Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει μέχρι τώρα για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι πάρα πολλές. Όλες αυτές έχουν διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο λειτουργίας τους. Έργο δηλαδή των κυβερνήσεων είναι όλα αυτά που θεωρούνται σήμερα παθογένειες και που τα αλλάζετε με άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που παίρνετε αυτή την περίοδο. Έτσι αυτό το νομοσχέδιο είναι συνέχεια παρεμβάσεων που γίνονται για την ενίσχυση της λεγόμενης κυβερνησιμότητας των Δήμων και περιφερειών, ισχυροποιώντας με τις ρυθμίσεις περαιτέρω τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Τελεία, είπε ο Υπουργός στην απλή αναλογική. Δηλαδή, στην πραγματική θέληση του λαού πρέπει να εξασφαλίσουμε την κυβερνησιμότητα. Σημειώνουμε λοιπόν ότι με τον εκλογικό νόμο ο συνδυασμός που λαμβάνει το 43%, τη μειοψηφία δηλαδή στο λαό, παίρνει με την ενισχυμένη αναλογική την απόλυτη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του Συμβουλίου. Επίσης, με τις ρυθμίσεις για τη Δημοτική Επιτροπή και την Περιφερειακή Επιτροπή αντίστοιχα, που διαδέχονται όλες τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και την ποιότητα ζωής και προβλέπει και άλλες αρμοδιότητες, μονιμοποιούνται πια ως υπερόργανα με απόλυτη πλειοψηφία της παράταξης αντίστοιχα του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, αφού από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας εκλέγονται ένα μέλος στις πενταμελείς επιτροπές, δύο μέλη στις επταμελείς και τρία μέλη στις εννιαμελείς δημοτικές επιτροπές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι υπερεξουσίες εδώ είναι πολλές στην Δημοτική Αρχή. Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπονται επιπλέον αρμοδιότητες όπως η επιβολή αιτημάτων για τις δημοτικές επιτροπές, λέμε, όπως η επιβολή αιτημάτων πρόσληψης συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων, των νομικών συμβούλων, την τροποποίηση των συμβάσεων, την έγκριση κάθε είδους προγραμματικής σύμβασης, τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή προς αυξήσεων, την επιστροφή αχρηστών των κατεπληθέντων ποσών, τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων, τις δωρεές εξοπλισμού και σε άλλους δήμους. Με επίκληση της χρήσης της τεχνολογίας, υποβαθμίζεται η ζωντανή λειτουργία των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Ενισχύονται συνεδριάσεις με τηλεδιασκέψεις που όπως έχει αποδειχθεί ακόμη και εδώ στη Βουλή, σε εμάς, μέχρι τώρα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ουσιαστική συζήτηση με φυσική παρουσία. Μέχρι τώρα επιτρέπονταν μόνο μια φορά το μήνα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή με μεικτό τρόπο. Τώρα ορίζεται αντίστροφα ότι μία φορά το μήνα προβλέπεται η διαζώσης συνεδρίαση. Περιορίζεται με ρύθμιση η δυνατότητα να φέρουν θέματα και ψηφίσματα εκτός ημερήσιας διάταξης ή παρατάξης. Προβλέπεται ότι θα μπορούν να προτείνουν έως ένα θέμα ο κάθε επικεφαλής παράταξης και αυτό αν το δεχτεί η πλειοψηφία του συνόλου των μελών και του Συμβουλίου. Προβλέπει την ειδική συνεδρία λογοδοσίας των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, μία για κάθε δίμηνο, την οποία επικαλείται το νομοσχέδιο για να μπορέσει να ξεπεράσει ή μάλλον να κάνει τον παραπάνω περιορισμό που ανέφερα προηγουμένως. Αλλά και στην ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας θέτει έως 10 θέματα προς συζήτηση, χωρίς να διασφαλίζει την εισαγωγή αριθμού θεμάτων από τις μειοψηφίες. Μπορεί δηλαδή τα 10 θέματα να τα καλύψει, για παράδειγμα, να τα καλύψουν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Εδώ δεν διασφαλίζει ότι η μειοψηφία θα έχει 5 θέματα, για παράδειγμα, ή θα έχει την πλειοψηφία των θεμάτων, μιας που η Δημοτική Αρχή έτσι κι αλλιώς έχει κάνει την εισήγηση των θεμάτων σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό βέβαια που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον είναι η κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων. Όπως και στα σχόλια βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά τα σχόλια εδώ, καθώς οι σχολικές επιτροπές και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Δήμο. Στην ιδεολογική έκθεση γίνεται αναφορά στην οικονομία κλίμακας, που μπορεί να επιτευχθεί με την κατάργηση των νομικών προσώπων. Αυτό που δεν αγγίζει όμως το νομοσχέδιο είναι αν οι υπηρεσίες αυτών των οργανισμών, των σχολικών επιτροπών,
θα βελτιωθούν και πώς, με τη μεταφορά στο Δήμο, αφού δεν προβλέπει συνοδά μέτρα. Για παράδειγμα, την αναγκαία χρηματοδότηση, την επαρκή στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό. Η θέση που έχουμε διατυπώσει σαν ΚΚΕ είναι ο Δήμος να έχει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες. Αλλά αυτό δεν μπορεί επίσης να γίνει με το χαράτσωμα του λαού και με τις μεγάλες ελλείψεις των εργαζομένων. Η ανταποδοτικότητα, μια πολιτική που έχει ασκηθεί από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα και έχει γίνει κανόνας στους Δήμους, έχει διευρυνθεί και αφορά σχεδόν κάθε υπηρεσία που πρέπει να παρέχουν οι Δήμοι. Αυτή η πολιτική είναι αντιλαϊκή, αφού ο λαός, ενώ πληρώνει το 95% των φόρων, καλείται να πληρώσει ξανά οι υπηρεσίες που έπρεπε να του παρέχονται χωρίς καμιά συμμετοχή. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλές υπηρεσίες εδώ, από παιδικούς σταθμούς, με τροφεία κτλ. Ο κόσμος πληρώνει τα πάντα. Ένα θέμα που προκύπτει με την κατάργηση των νομικών προσώπων είναι η τύχη των εργαζομένων των κοινοφελών επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων ΑΜΕΑ, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και δυνατότητα παραμονής τους στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μετατροπή των συμβάσεών τους σε ορίστου χρόνου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ειδικό ως προς το προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, καθίσταται, λέει, αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας. Δεν γίνεται όμως ειδική αναφορά στις περιπτώσεις των συμβάσεων ΑΜΕΑ. Με δεδομένο ότι σωτά, όπως και στο δημόσιο, δεν επιτρέπεται η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, και με δεδομένο τη σχετική νομολογία για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργαζομένων σωτά, οι οποίοι μάλιστα μπορεί να δουλεύουν πολλά χρόνια, είναι κατά κανόνα πια αρνητική. Είναι φανερό ότι όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες που απασχολούνται σήμερα σε κοινοφελείς επιχειρήσεις των Δήμων, μετά τη λήξη των συμβάσεών τους, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν στους αντίστοιχους Δήμους. Και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μια πρόνοια από το νομοσχέδιο. Δίνει στις άλλες διατάξεις την αρμοδιότητα καθαριότητας του οδικού δικτύου στους Δήμους με μεταφορά των οχημάτων από τις περιφέρειες. Δεν γίνεται όμως καμιά αναφορά για το πώς οι Δήμοι θα καλύψουν τη νέα αυτή αρμοδιότητα στους τομείς της καθαριότητας, με δεδομένο ότι το προσωπικό της καθαριότητας στους Δήμους είναι ελάχιστο. Προβλέπεται επίσης στο νομοσχέδιο μια νέα ρύθμιση για δημιουργία κόβου παρακολούθησης των επιδόσεων της τοπικής διοίκησης για μας. Για τη χάραξη, όπως λέει, αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και για την παρακολούθηση των επιδόσεων των ΟΤΑ. Αλήθεια όμως, ποιες επιδόσεις θα παρακολουθούνται? Προφανώς πόσο τρέχει τους αναπτυσσιακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομήλων σε τοπικό επίπεδο, κάθε δημοτική αρχή. Πώς θα προωθούνται οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πώς αξιοποιούνται για επιχειρηματική χρήση δημόσιοι χώροι, παραλίες, βουνά κλπ. Οι επιδόσεις προφανώς δεν αφορούν την ελάφρυνση των κατοίκων από φόρους και χαράτσια, τα ανταποδοτικά τέλη, όπως έλεγα και προηγουμένως. Δεν αφορά αναγκαία έργα που έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια τώρα, για να μην καίγεται και πνίγεται ο λαός, όπως εχθές στο Βόλο και στην Εύβοια ξανά, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, που οι καταστροφές είναι ανεπανόρθωτες. Όπως με την τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος, τη στάχτη ενός εκατομμυρίου δασικής έκταση της φωτιές στον Εύρο, στη Ρόδο, στην Αττική και αλλού. Στις επιδόσεις λοιπόν είναι η πολιτική του κόστους ωφέλους αυτή που θα μετριέται και ταξιολογείται, που δεν επιτρέπει να γίνονται αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, αντισεισμική θωράκιση. 9.000 σχολεία είναι ανέλεγκτα ακόμη. 9.000 σχολεία. Ένα σεισμός δηλαδή, αν γίνει, θα θρυνήσουμε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Όλα λοιπόν αυτά δεν γίνονται για να μην πνίγεται, καίγεται και σκοτώνει το λαός συνολικά. Οι επιδόσεις δεν αφορούν καινούργια σχολεία, αθλητικούς χώρους, πολιτισμό, που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, μεγάλες ελλείψεις, υποδομές τέτοιες που θα ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. Ακόμα δεν άρχισε η σχολική χρονιά, κύριε Υπουργέ, και προχθές τη Δευτέρα
το έκτο νηπιαγωγείο στη Νέα Σμύρνη, πήγαν τα παιδιά το πρωί και βρήκαν το νηπιαγωγείο κλειστό. Και αυτό γιατί, επειδή οι ιδιοκτήτες του κτηρίου έκαναν προσφυγή και η δικαιοσύνη, τυφλή όπως είναι, δεν πήρε υπόψη τις συνέπειες μιας απόφασης, με αποτέλεσμα σήμερα τα παιδιά να μην έχουν σχολείο. Και εδώ οι ευθύνες είναι στο Δήμο, είναι στην κυβέρνηση, όπου κι αν είναι, οι γονείς απαιτούν σχολείο για τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν αυτά δεν αξιολογούνται. Δεν είναι στην προτεραιότητα των Δήμων, της κυβέρνησης συνολικά, τα σύγχρονα ασφαλή σχολικά κτίρια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακατάλληλα και επικίνδυνα σχολεία για τα παιδιά. Όπως είπα και προηγουμένως, 9.000 σχολεία δεν έχουν ελεγχθεί, απουσιάζει ο αντισεισμικός έλεγχος, ακόμα και ο οπτικός. Με τη μεζούρα των δημοσιονομικών αντοχών που επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτή η φράση από τον Πρωθυπουργό, αντιμετωπίζονται και οι πιο ευαίσθητοι τομείς, όπως η λειτουργία των αναγκαίων άρτιας τελεχωμένων και κατάλληλων παιδικών σταθμών για την κάλυψη όλων των παιδιών. Η λειτουργία επίσης των δημοτικών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Στόχος λοιπόν των στοχευμένων πολιτικών που θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται είναι η διαμόρφωση του φιλικού επενδυτικού κλίματος και στους Δήμους και τις περιφέρειες. Γι' αυτό θεσμοθετήσατε τους αναπτυξιακούς οργανισμούς, τις ανώνυμες εταιρείες, για να στηρίζουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων σε συνδυασμό με τους αντιλαϊκούς, ευρωνησιακούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς. Αυτούς δεν τους αγγίζετε, αυτοί θα αναπτύσσονται γιατί ικανοποιούν ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό προωθείται τα διάφορα είδη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για μεγάλους ομίλους. Ιδιωτικοποιούνται σημαντικοί τομείς, το πράσινο, η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός που πληρώνουν αδρά ξανά ο λαός. Πρωτοστατούν και εδώ οι Δήμοι και οι περιφέρειες στην επέλαση των επιχειρηματικών ομίλων στο φυσικό περιβάλλον, τα δάση. Ιδιαίτερα ύστερα από μεγάλες καταστροφές. Το παράδειγμα της Εύβοιας με το χθεσινό, τη χθεσινή πλημμύρα που είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης του σχεδίου Μπένου αλλά και της Πάνθας και ιδιαίτερα κύριε Υπουργέ στον Εύρο όπου η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έδωσε άδεια για εγκατάσταση αιωλικού σταθμού σε περιοχή Νατούρα μέσα στα καμένα στη Δαδιά. Και μετά από την αντίδραση του λαού την πήρε πίσω. Είναι μια πρόκληση αυτό και δεν μπορεί η τοπική διοίκηση ούτε πρώτου ούτε δεύτερου βαθμού ούτε αποκεντρωμένη να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο συνολικά. Βέβαια έχουν μετατραπεί οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε μηχανισμούς προσέλκυσης και αξιοποίησης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων που δεν ικανοποιούν ανάγκες για έργα τέτοια που λέμε να σώζεται η ζωή του λαού και το βιός του, αλλά να ικανοποιούν επιχειρηματικούς ομίλους και την ανάγκη ενίσχυσης της κερδοφορίας τους. Επίσης, παραδόθηκαν η διαχείριση αξιοποίηση των απορριμμάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους και πληρώνει αδρά το σκουπίδι ο λαός πολύ ακριβά, όπως και οι δημόσιοι και δημοτικοί χώροι, εκτάσεις, δάση, ακτές σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος, πλατείες. Τα έχουν παραχωρήσει όλα. Βέβαια, υπάρχει η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, στην τοπική διοίκηση, που έτσι διασπάται το ενιαίο χαρακτήρα αυτών των τομέων, ενισχύεται η προγραμματοποίησή τους και υποβαθμίζονται συνολικά κρίσιμες δομές και υπηρεσίες των Δήμων. Υλοποιείται συνολικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, διοίκηση λέμε εμείς, το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο όλων των κυβερνήσεων με αποτέλεσμα την επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων και των όρων αμοιβής της εργασίας. Οι ανάγκες σε προσωπικό, κύριε Υπουργέ, καλύπτονται με τα διάφορα προγράμματα του ΑΕΔ που ανακυκλώνουν τους ανέργους. Τώρα βέβαια θα μπει σε εφαρμογή και το νέο αντεργατικό πλαίσιο
ο αντικατοικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας με τη συμβάση μηδενικού χρόνου, την παράλληλη απασχόληση, τις 13 ώρες δουλειάς, την απασχόληση των υπερηλίκων έως τα 74 χρόνια, που είναι προγράμματα που εκεί θα απασχολούνται στους Δήμους και στις περιφέρειες αυτοί οι υπερήλικες, και αυτή η πολιτική βέβαια έχει ως συνέπεια την εντατικοποίηση της εργασίας με αποτέλεσμα να πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα, και την τελευταία εικοσαετία είχαμε πάνω από 2.000 εργαζόμενους νεκρούς στους Δήμους της χώρας. Απέναντι λοιπόν σε μια τέτοια τοπική διοίκηση που από τη φύση της λειτουργίας μηχανισμός προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής για την προσέκληση επενδύσεων ως φοροπηχτικός οργανισμός με ακρογωνία ολίθου την ανταποδοτικότητα, της ιδιωτικοποίησης και άλλες αξιώσεις του κεφαλαίου, ο εργαζόμενος λαός έχει ανάγκη από εκλεγμένους στην τοπική διοίκηση που θα αφισβητούν την καρδιά αυτής της στρατηγικής, γιατί αλλιώς θα δέχονται τις συνέπειές της όπως σήμερα. Έχει ανάγκη από εκλεγμένους που θα πρωτοστατούν στη λαϊκή πάλη, που θα καλούν κάθε εργαζόμενο να κάνει κριτήριό του το ότι οι ανάγκες του δεν συναντιούνται πουθενά με στόχους όπως οι παραπάνω, και ότι για να ικανοποιηθούν απαιτείται σύγκρουση με αυτόν τον δρόμο και βέβαια οργάνωση και συλλογική διεκδίκηση. Εμείς σε αυτόν τον δρόμο καλούμε το λαό να παλέψει και μπροστά στις εκλογές, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και πιστεύουμε ότι θα δοθεί απάντηση και στις εκλογές, ιδιαίτερα στις περιοχές που ο κόσμος έχει πνιγεί και έχει καεί, αλλά και στις υπόλοιπες που πληρώνει αυτή την πολιτική πολύ ακριβά. Ψηφίζουμε κατά επί της αρχής, θα επανέλθουμε επί των άρθρων.